Φυσικά και αυτό ζητάμε, κύριε Υπουργέ, και θα σας πω γιατί. Αλλά εφικτό για σας είναι ό,τι έχει να κάνει με τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Θα πούμε πολλά και τις προηγούμενες μέρες, είπαμε και τις επόμενες πιο συγκεκριμένα. Αλλά εδώ σας ρωτήσαμε τι θα κάνετε με αυτούς που έχετε, τους χιλιάδες που έχετε στην κυριολεξία με την πολιτική σας συντρίψη, με τους νόμους σας. Γιατί αυτούς εκεί, τους ανθρώπους για τους οποίους μιλάμε, έχετε πραγματικά τους έχετε τσακίσει από παντού. Πώς? Θυμίζουμε. Χρηματοδοτήσατε τους λαναράδες. Μετέφεραν τα εργοστάσια τους στα Βαλκάνια, έστειλαν χιλιάδες στην ανεργία από αυτούς. Μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ ψηφίσατε να μην φτάσουν ποτέ στη σύνταξη. Και το τελευταίο νομοσχέδιο το επικύρωσε. Μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ διαλύσατε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τους εξασφαλίσατε τους 2-3 μήνες που δουλεύουν να δουλεύουν με μισθό πείνας. Μερικούς από αυτούς που προσπαθούν να επιβιώσουν κανένα μήνα παραπάνω με ένα κομματάκι γης που τους έμεινε, το ξεπαστρέψατε και αυτό με τη νέα ΚΑΠ. Προχθές ψηφίσατε να τους πάρουν και τα σπίτια, διότι είναι παταχτσίδες. Και δεν έφταναν όλα αυτά. Με τους μήνες, αυτά που αναφέρει και η ερώτηση, που δουλεύουν οι περισσότεροι, διασφαλίσατε με στοχευμένους νόμους να μην μπορούν να πάρουν ούτε το επίδομα ανεργίας, να μην μπορούν να θεωρήσουν το βιλιάριο υγείας, ασθενείας, ούτε να αρρωστήσουν δηλαδή. Μιλάμε στην κυριολεξία, δεν ξέρω, έτσι φαίνεται, για πραγματικό πογκρόμ. Λες και σχεδιάζετε τον αργόσυρτο θάνατό τους και δεν αφήσατε ούτε χαραμάδα για προσπάθεια επιβίωσης. Μιλάμε για τη διαχρονική πολιτική. Και αυτή η περίπτωση, κατά εμάς, δεν είναι ένα μεμονωμένο ατυχές φαινόμενο. Είναι καθρέφτης και το μέλλον όλων, αν σας αφήσουν να τελειώσετε το θεάρεστο έργο σας. Κύριε Υπουργέ, εμείς νομίζουμε ότι εδώ μέσα όλοι μας αμοιβόμαστε από το μόχθο του λαού μας. Και όχι από αυτούς που εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ φορά απαλλάξατε, τραπεζίτες, εφοπλιστές, βιομήχανους, αλλά από αυτούς που τσακίζονται στη δουλειά και δεν τη βγάζουν, με τα βία τη βγάζουν. Δεν αμοιβόμαστε για να εφαρμόζουμε τα αραβασάκια του ΣΕΒ, των παράσιτων δηλαδή στην οικονομία, που δεν παράγουν τίποτα και ρουφάνε τα πάντα που παράγονται. Αμοιβόμαστε για να στύψουμε το μυαλό μας, να βρούμε τρόπους να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε μια ζωή καλύτερη και ευκολότερη. Και έχετε στα χέρια σας, κύριε Υπουργέ, όλα τα εργαλεία για να το πετύχετε. Έχετε την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, έχετε τους πόρους και τους όρους για εκτείναξη της παραγωγής σε όλους τους κλάδους. Και δεν ξέρω ποιος πραγματικά σας έδωσε το δικαίωμα να γυρνάτε το λαό μας πίσω στο μεσαίωνα με αυτή την περήφανη υπογραφή σας σε όλα αυτά που γυρνάνε και την ιστορία και την πρόοδο προς τα πίσω. Σίγουρα όμως πρέπει να πούμε ότι δεν σας το έδωσε ούτε καν το 20% περίπου που σας ανέβασε στη διακυβέρνηση. Γιατί ακόμα και αυτούς, για αυτούς ετοιμάζετε να τους εξαπατήσετε με το νέο έκτρωμα που φέρνετε για τις απλήρωτες υπερορίες, τη διάλυση του 8ωρου και το κυνήγι της συνδικαλιστικής δράσης, τον μεγάλο πόνο, τον αφεντικό σας. Και επειδή ξέρετε, έρχονται τα μηνύματα ότι δεν θα έχετε στο πλευρό σας ούτε καν αυτούς, το φέρνετε, με συγχωρείτε, την ώρα που ο λαός μας παλεύει με νύχια και με δόντια να σώσει την υγεία και τη ζωή του από τον τουριστικό κορονοϊό με τον οποίο πλημμυρίσατε τη χώρα και τον διασπείρατε μαζικά μέσα στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα σχολεία, στα γεροκομεία και σε πολλούς άλλους χώρους. Αυτήν τη μαύρη στην κυριολεξία στιγμή, εσείς πλήρως συντονισμένοι και οργανωμένοι, ετοιμάζετε για τους εργαζόμενους ένα νέο βρώμικο χτύπημα με τον πιο ύπουλο, πρέπει να πούμε, τρόπο. Νομίζουμε αστειεύεστε δηλαδή με αυτή την κατάσταση έτσι πως διαμορφώνεται και ρωτάμε τι ακριβώς πάνε να κάνετε μέσα σε αυτή την περίοδο με αυτόν τον νόμο. Πάτε να κάνετε τρίπλα στην ιστορία, πάτε να βάλετε τρικλοποδιά στην ταξική πάλι. Εμείς λέμε θα σας ανταμείψει, κύριε Υπουργέ, βέβαια τις κυβερνήσεις σας εννοούμε και τη δική σας και την προηγούμενη. Θα σας ανταμείψει η ιστορία, γιατί έτσι έκανε και με τον προηγούμενο που προσπάθησε, τον Λάσκαρη. Αυτά, για να καταλήγω, αυτά που ζητάνε οι εργαζόμενοι στα διαλογητήρια, κύριε Υπουργέ, δεν είναι τίποτα άλλο από μια πρόσκαιρη ανάσα επιβίωσης. Και μόνο αυτό είναι τα ελάχιστα, είναι τα στοιχειώδη, είναι ντροπή ακόμα να τα συζητάμε εδώ μέσα. Πρέπει να ικανοποιηθούν σήμερα κιόλας. Αλλιώς μιλάμε για συστηματική εξόντωση. Για συστηματική εξόντωση, κύριε Υπουργέ, και νομίζω ότι κανένας δεν σας έχει δώσει αυτό το δικαίωμα.